Πολιτική δεύτερο μέρος και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον διδάκτορα δημοσίου δικαίου, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Κύριε Τζίμα, η προηγούμενη εμφάνισή σας έκανε μεγάλη αίσθηση, γιατί πραγματικά κάνατε αποκαλύψεις που δεν ακούγονται αλλού. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πείτε μου τώρα, κύριε Τζίμα, τι βγαίνουν οι Αμερικανοί, βγαίνουν οι Ιταλοί και αρχίζουν και τα μαζεύουν για τις κυρώσεις και λένε ότι οι κυρώσεις εν τέλει ευνοούν τη Ρωσία, ωφελούν τη Ρωσία και καταστρέφουν την Ευρώπη. Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα. Εδώ έχουμε το εξής. Ο τύπος αναγνωρίζει το προφανές, ότι στη σύγκρουση μεταξύ χρήματος το οποίο τυπώνεται από τις κεντρικές τράπεζες και φυσικών πόρων από την άλλη, δηλαδή τις βάσεις της πραγματικής οικονομίας, η πραγματική οικονομία είναι εκείνη η οποία θα νικήσει. Αυτό είναι πλέον προφανές. Από την άλλη όμως οι κυβερνήσεις συνεχίζουν στην ίδια αυτοκτονική πολιτική και μάλιστα την εσωτερικεύουν αυτή την αυτοκτονική πολιτική τόσο με όρους οικονομικούς, 280 δις έχουν ξοδευτεί μέχρι τώρα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιδοτηθούν οι ολιγάρχες της ενέργειας και αυτή η καταστροφική πολιτική των κυρώσεων, όσο και στο επίπεδο της πολιτικής, δηλαδή της δολοφονίας, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, χαρακτήρων όσων διαφώνησαν εγκαίρως με τις πολιτικές των κυρώσεων, εξηγώντας ήδη από τότε ότι δεν επρόκειτο να λυγίσουν τη Ρωσία, ακόμη και αν είχαν οικονομικό αντίκτυπο στη Ρωσία. Δεν υπάρχει καμία δύναμη ιστορικά η οποία για οικονομικούς λόγους να σταμάτησε, να ιτήθηκε σε ένα πόλεμο. Πολύ περισσότερο που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν προφανές ότι η Ρωσία επί 8 χρόνια προετοιμαζόταν από την προηγούμενη μεγάλη κρίση του Ουκρανικού και της ασφάλειας στην Ευρώπη, ούτως ώστε να μπορεί να στρέψει τις αγοραπολισίες φυσικών πόρων προς άλλες οικονομίες. Αυτά ήταν γνωστά. Ήταν εύκολο κανείς να τα αντιληφθεί. Η δυτική αλαζονία από τη μια, η ανοησία και βεβαίως το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλουν να καταστρέψουν τους ανταγωνιστές παύλα συμμάχους τους, θέλουν να τους κανιβαλίσουν, δεν μπορούν να κανιβαλίσουν ούτε τη Ρωσία ούτε την Κίνα αυτή τη στιγμή και κανιβαλίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, επέβαλαν αυτή την καταστροφική πολιτική. Το κανόνι είναι έτοιμο να σκάσει. Χρειάζεται κάποιος Γερμανός γραφειοκράτης κάπου στο Βερολίνο ή στις Βρυξέλλες και είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί, ο οποίος θα πει: παιδιά, τι γίνεται εδώ, δεν μπορούμε να ξοδεύουμε ασταμάτητα για να γίνει αυτό. Ή να σκεφτούν οι αγορές, και φαίνεται ότι το σκέφτονται, γιατί να αγοράζουν ομόλογα τα οποία υποστηρίζει μια κεντρική τράπεζα χωρίς κράτος πίσω της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί να επενδύουν στο νόμισμα που εκδίδει μια κεντρική τράπεζα χωρίς κράτος πίσω της, στο ευρώ, και όχι στο δολάριο ή στο κινέζικο νόμισμα ή στο ρωσικό. Είναι συγκλονιστικές αλήθειες αυτές που λέτε, κύριε Τζίμα, ένα νόμισμα χωρίς κράτος από πίσω του. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, ορμόμενος από κάτι που είπατε πριν από λίγο. Διάβαζα στην Corriere della Sera ένα άρθρο με τίτλο που χαρακτήριζε ως ένα θαύμα την αγροτική αναμόρφωση της Ρωσίας που έκανε ο Πούτιν τα τελευταία 18 χρόνια. Εσείς είπατε ότι 8 χρόνια προετοιμαζόταν. Μήπως εν τέλει προετοιμαζόταν από πολύ παλαιότερα? Δηλαδή... Συνεχίστε, πείτε μου, κατάλαβα τώρα. Όχι, έχετε δίκιο. Οι κυρώσεις, ιδίως οι οποίες επευλήθησαν, ήταν γνωστό αυτό, ότι οι κυρώσεις που επευλήθησαν, ιδίως μετά το 2014, ανέστησαν την ρωσική αγροτική παραγωγή, διότι αναγκάστηκαν να στραφούν στις δικές τους δυνάμεις. Ξέρετε, καμία χώρα, αν δεν λαιλατηθεί, δεν μπορεί να θρέψει, δεν μπορεί να αποτύχει, με συγχωρείτε, να θρέψει τον πληθυσμό της. Θα τα καταφέρει, και ιδίως μια μεγάλη χώρα. Ιδίως μια χώρα η οποία έχει υπερεπάρκεια εμπορικών σχέσεων. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ακόμη τον κόσμο ρατσιστικά. Θεωρούμε ότι η διεθνής κοινότητα και πλανήτης είναι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχει ένας ολόκληρος πλανήτης, πολύ μεγαλύτερος. Έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο.
Το τρίτο είναι ότι αντίστοιχα πράγματα είδαμε και στη στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας. Όταν οι Γάλλοι και άλλοι αρχίσαν να επιβάλλουν κυρώσεις και να διακόπτουν διάφορες εκδοχές στρατιωτικής συνεργασίας με τη Ρωσία, αυτό το οποίο επιτάχυνα στην πραγματικότητα ήταν η ενίσχυση της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας, της οποίας ενίσχυση τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα. Επομένως, είναι πολύ σωστό αυτό που γράφει η Corriere della Sera, είναι και πολύ γνωστό κιόλας. Δεν μπορείς να πνίξεις μια μεγάλη οικονομία, δεν μπορείς να πνίξεις μια οικονομία με συμμάχους, δεν μπορείς να πνίξεις μια οικονομία την οποία τη χρειάζεσαι. Προς επίρρωση αυτών που λέτε, κύριε Τζίμα, υπάρχουν δημοσίευμα. Καταρχήν έχουμε το μεγαλύτερο εργοστάσιο λιπασμένων, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, στην Πολωνία, να αναστέλει τις εργασίες του. Έχουμε δημοσιεύματα στις Βρυξέλλες που λένε ότι οι βέλγικες βιομηχανίες Χάλιβα και άλλων αντίστοιχων αγαθών θα κλείσουν, γιατί απλούστατα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό με την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί το κόστος ενέργειας έχει απογειωθεί. Και έχουμε και στη Φιλανδία δημοσίευμα της τελευταίας στιγμής που λέει ότι μετά τις τελευταίες ανατιμήσεις χιλιάδες φιλανδικές επιχειρήσεις είναι πρώτου λουκέτου. Ξέρετε, υπάρχει μια τρομακτική, εγκληματική ανοησία η οποία λέγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να παρουσιάζονται επιτυχίες εκεί που δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε, είναι η ίδια συνταγή και με την Ουκρανία και τα λοιπά, της κατασκευής πετυχημένων ειδήσεων. Η γραμμή ποια είναι? Θα κόψουμε την κατανάλωση ενέργειας και θα έχουμε παρκή ενέργεια. Προφανώς, αυτό είναι εύκολο. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να καταστρέψει τη βιομηχανία του, να κρυώνει το χειμώνα, να μην κάνει πολύ συχνά μπάνιο, ακόμη καλύτερα να γυρίσει στην προβιομηχανική οικονομία, προφανώς και δεν χρειάζεται φυσικό αέριο. Προφανώς και δεν χρειάζεται ενέργεια. Οι βιομηχανικές οικονομίες είναι ενεργοβόρες. Απλώς, αν χάσεις όλα αυτά, θα έχεις ένα τσουνάμι ανεργίας, φτώχειας και απώλειας του όποιου κοινωνικού κράτους και της όποιας ισχύως είχες. Αυτό ακριβώς είναι ο ορισμός μιας αυτοκαταστροφικής, αυτοκτονικής πολιτικής. Αβαίνουμε να κάνω μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Τζίμα. Ένα λεπτό έχουμε, κύριε Τζίμα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Ο κύριος Πρωθυπουργός κατήγγειλε σκοτεινό σχέδιο του Πούτιν και του Ερντογκάν για να τον ανατρέψουν. Ένα σχόλιο θα ήθελα και γι' αυτό για να κλείσουμε. Υποθέτω ότι το σχέδιο αυτό ξεκίνησε από το 2020, δύο χρόνια πριν τον πόλεμο, γιατί από τότε παρακολουθούσε, από ό,τι φαίνεται, με το Πέντατο και με άλλες συνακροάσεις. Άρα λοιπόν προφανώς ο Πούτιν από δύο χρόνια πριν σχεδίαζε τον πόλεμο και είχε αποφασίσει ότι το κύριο εμπόδιο του ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα νίκη στην Ουκρανία. Βρήκε τον κύριο Δημητριάδη, του πούλησε το Πρέντατο, το αγόρασε εκείνος ώστε δύο χρόνια μετά να μπορέσει να τον έριξε ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θέμη Τζίμα. Για άλλη μια φορά αυτά που μας είπατε ήταν εκπληκτικά, αλλά ήταν σκληρές αλήθειες. Θα χαρούμε να σας έχουμε σύντομα και πάλι κοντά μας. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα, αλλά για άλλη μια φορά δικαιωθήκατε, γιατί ακούτε πράγματα που δεν θα τα ακούσετε αλλού. Αύριο πάλι μαζί.